το κτίριο του Τέιλ, το λιμενικό περίπτερο, προφανώς το ενετικό φλούριο, το οποίο είναι και ανακηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος, ο λιμένας στα λιμνοπεράματα και βέβαια τα αλληλικά καταφύγια στον Νότο. Όλα αυτά προφανώς είναι έργα τα οποία συμπυκνώνονται στην μεγάλη αναπτυξιακή ατζέντα, που πέρα από την αξιοποίηση του συγκεκριμένου λιμένα προχωράμε και στην αξιοποίηση 14 λιμενικών έργων σε ολόκληρη την Κρήτη.